Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται σε κλειό, καθώς μετά το περιστατικό με τον ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα, η Ρωσία της ανοίγει ένα άλλο μέτωπο, αυτή τη φορά σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη και συγκεκριμένα στην Αραβική Θάλασσα. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε ναυτικές ασκήσεις με την Κίνα και το Ιράν στην Αραβική Θάλασσα, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς με το Πεκίνο και την Τεχεράνη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι τριμερείς ασκήσεις με την ονομασία Ζώνη Θαλάσσιας Ασφάλειας 2023 ξεκίνησαν στην περιοχή του Ιρανικού λιμανιού Τσάμπαχάρ. Το ναυτικό μέρος των ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, τα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφονται και στη Βόρεια Κορέα, καθώς την Κυριακή 12 Μαρτίου η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε την πρώτη δοκιμή πυράβλων κρούτς που εκτοξεύονται από πλοίο. Μετά από αυτές τις ασκήσεις, δυτικοί αναλυτές εξέφρασαν την ανησυχία ότι τώρα η Βόρεια Κορέα έχει αποκτήσει την ικανότητα να βομβαρδίζει όχι μόνο τα εδάφη της Νότιας Κορέας, αλλά και την Ιαπωνία και ότι το καθεστώς έλαβε πολύ καλύτερες δυνατότητες για να παραβιάσει την αντιπυραυλική άμυνα των αντιπάλων του στην περιοχή του Ειρηνικού. Με βάση τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανησυχεί, καθώς επεκτείνει αυτή την εικόνα και υποθέτει ότι η Βόρεια Κορέα προσπάθησε να εκτοξεύσει το δικό της αντίγραφο του ρωσικού πυράβλου 3M14 Calibre. Τούτου λεχθέντος, η διαφορά μεταξύ του ρωσικού πρωτοτύπου και του βορειοκορεατικού αντιγράφου θα εξαρτηθεί από τον τρόπο εξυγχρονισμού του υποβρυχίου 8,24 Yongyung. Αυτό το υποβρύχιο είναι στην υπηρεσία του βορειοκορεατικού ναυτικού πολεμικού περίπου από το 2019 και βασίζεται στο σοβιετικό υποβρύχιο Project 629, το οποίο έχει σειλό εκτόξευσης για 3 βαλιστικούς πυράβλους που βρίσκονται στο πανί του. Αυτό το υποβρύχιο έχει επίσης 6 λοβούς τορπιλών, αν και μόνο 2 από αυτούς βρίσκονται πάνω από την ύσαλο γραμμή. Και εδώ έχουμε 2 επιλογές και οι 2 εξίσου δυνατές. Οι Βορειοκορεάτες είτε εκτοξεύουν το αντίγραφό του στο καλύμπρ με τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι Ρώσοι με το πρωτότυπο, δηλαδή από έναν σωλήνα τορπιλών. Σε αυτή την περίπτωση η φόρτωση γίνεται έξω από το πλοίο μόνο στους σωλήνες που βρίσκονται πάνω από την ύσαλο γραμμή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.